Αύξηση της τάξης του 8,5 με 9% στην τουριστική κίνηση στο νησί της Τάσου φαίνεται πως σημειώθηκε το φετινό καλοκαίρι. Πρόκειται για μια αύξηση ρεκόρ για το νησί, όπως υπογράμμισε σε δηλώσεις του στο ένα τσάνελ ο δήμαρχος Λευτέρης Κυριακίδης. Ήταν μια χρονιά ρεκόρ, δεν ήταν απλά ικανοποιητική. Σε λίγες μέρες θα ανακοινώσουμε και τα ακριβή νούμερα, τα οποία τα έχουμε από το Λιμεναρχείο. Εκ των προτέρων μπορώ να σας πω ότι είχαμε μια αύξηση περίπου 8,5%, 8,5 με 9% είναι αύξηση. Μιλάμε όμως για εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο και όπως είναι φυσιολογικό, αυτό έχει και τα προβλήματά του όπως γνωρίζετε. Εμείς προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Νομίζω ότι κάθε χρόνο θα γινόμαστε όλοι και δήμος αλλά και επαγγελματίες και τουρίστες και κάτοικοι καλύτεροι ώστε να μπορέσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να προσφέρουμε όμορφες στιγμές σε αυτούς που αποφασίζουν να επισκεφτούν το νησί μας για τις διακοπές. Το επόμενο Σαββατοκύριακο, το αυτό που έχουμε μπροστά μας δηλαδή, θα έχουμε και επίσης τουρίστες. Μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα έχουμε τουρίστες. Και αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι και από τα νούμερα κυρίως του Σεπτεμβρίου, που είναι ιδιαίτερως αυξητικά, αντιλαμβάνεστε ότι πετυχαίνουμε αυτό που λέμε επιμήκυνση της καλοκαιρινής περίοδου. Έτσι. Αυτό και είναι... τα νούμερα στην αρχή της περίοδου που και αυτά ήταν αυξητικά σε σχέση με πέρυσι υποδηλώνουν ότι έχουμε πράγματι μια καλή χρονιά, γιατί ξέρετε ότι μια καλή χρονιά είναι αυτή που πάμε καλά στην αρχή και στο τέλος. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο ας πούμε ότι πάντα θα έχουμε κόσμο. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποια προβλήματα τα οποία αντιμετωπίστηκαν από πλευράς της διοίκησης του Δήμου, όπως είναι αυτό της λειψιδρίας. Η ανομβρία σε συνδυασμό με την αύξηση των τουριστών, την αύξηση των καταλυμάτων, την αύξηση δηλαδή της ζήτησης, έφερε και σε εμάς κάποια προβλήματα σε συγκεκριμένους κυρίως οικισμούς. Αυτό αντιμετωπίστηκε είτε με καινούργιες γεωτρήσεις, είτε με τη μεταφορά νερού. Ναι, δεν ήταν κάτι ευχάριστο για μας. Έχω ξαναπεί πολλές φορές ότι και ένα σπίτι όταν έχει θέμα υδροδότηση, δεν έχει νερό, είναι για μας κάτι το λυπηρό. Τώρα για το χρόνο έχουμε ένα προγραμματισμό για καινούργιες γεωτρήσεις. Βέβαια, οι γεωτρήσεις, ξέρετε, είναι κάτι όμως το οποίο στο τέλος φαίνεται αν είναι αποτελεσματικό. Εμείς μπορεί να λέμε τώρα θα κάνουμε καινούργιες 10 γεωτρήσεις. Θα βρούμε και στις 10 νερό. Θα βρούμε το νερό που θέλουμε. Και παράλληλα, βέβαια, εξετάζουμε και άλλου είδους λύσεις, όπως φυσικά και αυτή της αφαλάτωσης, όπως και σε άλλα νησιά. Θα γίνει ένας προγραμματισμός, θα γίνουν συζητήσεις γρήγορα, άμεσα, ώστε να αντιμετωπίσουμε και το πρόβλημα αυτό. Βέβαια, από ό,τι φαίνεται, θα είναι ένα πρόβλημα, αν δεν αλλάξει το κλίμα και ο καιρός, που θα απασχολεί όλη τη χώρα για ίσως για αρκετά χρόνια ακόμη.